Να σας καλωσορίσω. Είναι η Δανάη Μπεζαντάκου, Διευθύνουσα Σύμβουλος της εταιρείας Navigator LTD. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πολύ για την παρουσία σας και να σας ζητήσω πριν απ' όλα να μας συστηθείτε. Ξέρετε, το ευρύ κοινό, εκείνοι που δεν δραστηριοποιούνται στον τομέα της ναυτιλίας, δεν γνωρίζουν πολλά. Η δική σας είναι μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες στον τομέα των ρημουλκών και βεβαίως και στο κομμάτι της πρακτορίας, έτσι δεν είναι? Μάλιστα. Η Navigator ξεκίνησε το 1991. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή έχει ένα πολύ μεγάλο δίκτυο αντιπροσωπιών, πρακτόρων και ρημουλκών σε όλο τον κόσμο. Αντιπροσωπεύουμε τη νούμερο 2 εταιρεία στον κόσμο σε αναλύσεις πλοίων, σε αναλύσεις πετρελαίων. Και έτσι προσπαθούμε να κρατάμε, να πείθουμε τις εταιρείες να δίνουν πολύ καλές προσφορές και να πουλάμε σε πολλές εταιρείες, να δίνουμε πολύ καλές προσφορές στις ναυτιλιακές εταιρείες. Λοιπόν, τώρα η ευρύτατη δράση της δικής σας εταιρείας επιχειρηματικά σε όλο τον κόσμο, νομίζω ότι σας καθιστά και από τους πλέον αρμόδιους ανθρώπους, πριν περάσουμε στα επιμέρους ζητήματα της σημερινής μας συζήτησης, να μας δώσετε ένα περίγραμμα της κατάστασης που επικρατεί στην ναυτιλία παγκοσμίως. Έχετε τη δυνατότητα να το κάνετε, γιατί από ό,τι αντιλαμβάνομαι, δραστηριοποιείστε στις μεγαλύτερες αγορές του κόσμου στον τομέα. Σίγουρα όλοι έχουμε τη δυνατότητα να το κάνουμε. Ο καθένας μας έχει την προσωπική του άποψη. Τη δική σας ζητώ. Και μπορώ να το, φυσικά, και μπορώ να πω την άποψή μου για το τι γίνεται παγκοσμίως. Mm-hmm. Και στο τι αντίκτυπο έχει, δυστυχώς η συγκυρία της παγκοσμίου οικονομικής κρίσης με την κρίση της ναυτιλίας. Mm-hmm. Που ήταν αναμενόμενο να συμβεί, γιατί πώς δεν θα επηρεαστεί η ναυτιλία, αφού κινεί παγκοσμίως το εμπόριο. Με μια παγκόσμια οικονομία σε τροχιά ύφεσης, η ζήτηση πέφτει. Η ζήτηση πέφτει. Και προφανώς τα καράβια κάτι πρέπει να μεταφέρουν για να, για να ζει όπως πρέπει ο κλάδος της ναυτιλίας. Αισθάνεστε, μου λέγατε προηγουμένως, η ναυτιλία από κρίσεις έχει ζήσει πολλά και έχει ζήσει και κρίσεις που δεν τις έχουν αισθανθεί οι υπόλοιποι κλάδοι. Ναι, με ρωτάνε πάρα πολύ τώρα τελευταία ότι γιατί η ναυτιλία επιμένει να προσπαθεί να επιβιώσει μέσα σε αυτή την κρίση. Και αυτό που απαντώ είναι ότι η ναυτιλία έχει περάσει πολλές κρίσεις που την έχουν ταρακουνήσει αρκετά. Σίγουρα η συγκυρία της οικονομικής κρίσης και το ότι οι τράπεζες δεν μπορούν να παρέχουν ρευστό, δεν έχουν ρευστότητα, είναι μια κακή συγκυρία. Αλλά η ναυτιλία έχει δεχτεί αρκετές φορές χτυπήματα και έχει επιβιώσει επιλέγοντας καινούργιες αγορές, επιλέγοντας άλλα είδη πλοίων και ειδικά η ελληνική ναυτιλία. Οι Έλληνες πλοιοκτήτες είναι πάντα καινοτόμοι. Είναι αυτοί που χρησιμοποιούν, που ανοίγουν το δρόμο. Ανοίγουν το δρόμο. Ναι. Άλλωστε, έχουμε και μακρά παράδοση σε αυτό. Σωστά. Κάποιοι υποστηρίζουν ότι έχει πια εμποτίσει και το DNA μας. Λοιπόν, να περάσουμε τώρα σε μια σειρά συνεδρίων που κάνει η δική σας εταιρεία. Το τελευταίο του 2012, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε πριν από λίγες μέρες, την 7η Νοεμβρίου, με πολύ μεγάλη επιτυχία. Και ξέρετε, το επισημαίνουμε, γιατί παρά το γεγονός ότι η Ελλάδα είναι παγκοσμίως μία από τις μεγαλύτερες, αν όχι η μεγαλύτερη ναυτική δύναμη, με προαιώνια, θα έλεγε κανείς, παράδοση στον κλάδο, δυστυχώς, όπως μου επισημαίνατε και εσείς, κυρία Μπεζαντάκου, δεν δίνεται ιδέουσα προσοχή σε θεσμικό επίπεδο. Δεν μαζεύεται συχνά ο κόσμος της ναυτιλίας να συζητήσει τα πάρα πολλά προβλήματά του. Η δική σας εταιρεία πήρε την πρωτοβουλία πριν από 11 χρόνια. Ναι, πήραμε την πρωτοβουλία πριν από 11 χρόνια, το 2001, και ξεκινήσαμε τα συνέδρια Navigator, τα οποία έχουν μία. Τα δέχτηκε η ελληνική ναυτιλιακή κοινότητα με πάρα πολύ θέρμη. Προφανώς γιατί έλειπαν, έλειπε, ήταν ανάγκη αυτός ο θεσμός. Υπήρχε η ανάγκη επαφής, καταρχήν των ναυτιλιακών μεταξύ τους, και βέβαια και η επαφή και με το Υπουργείο Ναυτιλίας. Ανοίγεται τώρα μεγάλο θέμα. Υπουργείο Ναυτιλίας. Για αυτήν τη χώρα είναι ένα ζήτημα ταμπού ή ένα ζήτημα πληγή για τον κόσμο της ναυτιλίας. Πότε έχουμε, πότε δεν έχουμε. Πότε έχουμε αρμόδιο υφυπουργό, πότε εκλείπει τελείως η ανάγκη, κρίνουν οι αρμόδιοι για ένα Υπουργείο Ναυτιλίας σε μια χώρα με τεράστια παράδοση και φοβερή συνεισφορά και στο ΑΕΠ της από τον κλάδο το συγκεκριμένο.
Δώστε μου ένα σχόλιο και γι' αυτό. Σε αυτό θα με βρείτε απόλυτα σύμφωνοι στο ότι διαφωνώ. Διαφωνώ στο να μην υπάρχει Υπουργείο. Πρέπει να υπάρχει Υπουργείο Ναυτιλίας. Mm-hmm. Μην ξεχνάμε ότι η ναυτιλία και ο τουρισμός κρατάνε την οικονομία της χώρας μας. Σε αυτό που ρωτάνε πάρα πολύ και έχει τεθεί το θέμα της φορολόγησης mm-hmm. των εφοπλιστών, εγώ τοποθετούμε στο ότι δεν νομίζω ότι η ελληνική κυβέρνηση στήριξε τους εφοπλιστές όσον αφορά το Υπουργείο. Όταν ανοίγει και κλείνει το Υπουργείο, τα τελευταία χρόνια mm. το έχουμε δει πολύ συχνά, νομίζω ότι και εκείνοι θέλουν να έχουν το σπίτι τους. Σωστά. Θέλουν να έχουν μια επαφή με την κυβέρνηση. Και σε αυτό νομίζω ότι κάθε υπουργός ναυτιλίας που προσπαθεί να χτίσει κάτι, mm-hmm. όταν αυτό σταματήσει να υπάρχει, είναι διαλύεται. Σαφές ότι έχει και ένα συμβολισμό σε όλο το οικοδόμημα που στηρίζει τον κλάδο της ναυτιλίας. Αυτό νομίζω και δεν διαφωνεί κανείς μαζί σας. Είναι η επαφή. Όταν η ελληνική ναυτιλία στηρίζει περίπου το 20% mm-hmm. Του παγκόσμιου εμπορίου, mm-hmm. Πρέπει και να έχει μια επαφή με την κυβέρνηση. Ακούγεται αυτονόητο και νομίζω θα ακουγόταν πολύ παράδοξο σε έναν ξένο το να ακούσει ότι στην Ελλάδα κατά καιρούς δεν έχουμε Υπουργείο Ναυτιλίας. Ωστόσο, ας κλείσουμε αυτό το κεφάλαιο. Νομίζω ότι η επισήμανση έγινε και ας επιστρέψουμε στα συνέδρια που οργανώνει η εταιρεία Navigator. Το 11ο ολοκληρώθηκε πριν από λίγες μέρες με μεγάλη ανταπόκριση για ακόμη μία χρονιά. Φέτος ήταν, παρόλο που έγινε μία μέρα που η Ελλάδα ήταν μέσα στις απεργίες, η 7η Νοεμβρίου εκείνη την ημέρα ψηφίζονταν τα μέτρα, ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη μέρα. Βεβαίως. Ήταν το πιο επιτυχημένο συνέδριο των τελευταίων των 11 ετών. Οπότε διψάει η αγορά της ναυτιλίας για τέτοιου είδους πρωτοβουλίες, θα λέγατε. Διψάει για επαφή, mm-hmm. γιατί είναι σε ένα πολύ δύσκολο σημείο, το οποίο δεν ξέρουμε αν το 13 θα είναι θετικό ή αρνητικό. Mm-hmm. Από ό,τι λένε, θα είναι μια δύσκολη χρονιά το 13. Θα είναι μια χρονιά πολλών ξεκαθαρισμάτων, οπότε και η ναυτιλία θέλει να ανταλλάσσει απόψεις. Mm-hmm. Μια μεγάλη επιτυχία του φετινού συνεδρίου Navigator ήταν η ζωντανή επαφή των πρέσβεων της Αμερικής και της, και των Ηνωμένων, του Ηνωμένου Βασιλείου, συγγνώμη, mm-hmm. Της Αγγλίας, με τους Έλληνες εφοπλιστές και με τους Έλληνες που συμμετέχοντες mm-hmm. από την ελληνική ναυτιλιακή κοινότητα. Είναι σαφές ότι και αυτό ενέχει ένα συμβολισμό, το πόση σημασία έχει και για αυτές τις χώρες ο κλάδος της ελληνικής ναυτιλίας. Έτσι, βρίσκονταν στο συνέδριο, εκτός από τους δύο πρέσβεις που mm-hmm. ανέφερα, άλλοι 7 πρέσβεις. Οπότε βλέπουμε και την ανάγκη άλλων χωρών να ενδυναμώσουν την Ελλάδα. Mm-hmm. Είχα μια συνάντηση με τον καινούριο πρέσβη του Παναμά πριν 2 εβδομάδες στο γραφείο του mm-hmm. και μου τόνισε πόσο πολύ θέλει να ενδυναμωθούν οι σχέσεις του Παναμά και της Ελλάδας. Βλέπετε να υπάρχει το απαιτούμενο ενδιαφέρον σε επίπεδο θεσμικό. Δεν σας ζητώ να κάνετε πολιτική κριτική, απλώς από τη θέση σας. Αν έχετε διαπιστώσει ότι εμείς οι Έλληνες, σε επίπεδο κράτους, διοίκησης κεντρικής, ανοίγουμε, δείχνουμε την πρέπουσα εξωστρέφεια στο κομμάτι αυτό. Όπως μας λέτε εσείς, υπάρχει έντονο διεθνές ενδιαφέρον, ακόμη και από χώρες όπως ο Παναμάς, από χώρες που ξεπερνούν την ευρωπαϊκή οικογένεια. Θα ήθελα να σας ρωτήσω αν βλέπετε εσείς ότι εν μέσω της κρίσης δίνεται η απαιτούμενη προσοχή στον τομέα της ναυτιλίας. Όχι, και με λυπεί. Γιατί με λυπεί πάρα πολύ να μην στηρίζουμε ακόμα και την ελληνική σημαία. Θεωρώ ότι έρχονται σημαίες από άλλα κράτη mm-hmm. Και προσπαθούν να τονώσουν πάρα πολύ το να ανεβάσουν τα νούμερα στις δικές τους σημαίες. Και εμείς εδώ στην Ελλάδα, δηλαδή προχθές, δεν υπήρχε κάποιος αντιπρόσωπος του Υπουργείου να παρακολουθήσει όλο το συνέδριο, που ετέθησαν πολύ σημαντικά θέματα. Σε αυτή τη συνάντηση, λοιπόν, πειρατεία, που παρέστησαν πρέσβεις από χώρες του κόσμου, μεταξύ των οποίων ο πρεσβευτής των ΗΠΑ και του Ηνωμένου Βασιλείου, δεν υπήρξε επίσημος αντιπρόσωπος της κεντρικής διοίκησης. Υπήρξε ο Υπουργός και έκανε το ξεκίνημα και έμεινε 5 λεπτά. Ναι. Αναγνωρίζω, γιατί δεν τοποθετούμε πολιτικά. Ναι, ναι, και δεν σας το ζητώ. Αναγνωρίζω το ξεκαθαρίζουμε, ναι. ότι ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη μέρα. Ναι, βέβαια. Θεωρώ όμως ότι υπάρχουν
θα έπρεπε να είναι κάποιοι τρόπο. Άνθρωποι από το Υπουργείο να ακούσουν όλα αυτά τα θέματα που ετέθησαν και τη συμμετοχή 500 ανθρώπων από την ναυτιλία. Το ξαναλέω, είναι σωστά. 500 άνθρωποι εκείνη τη μέρα αφήσαν τα γραφεία τους για 8 ώρες. Είναι μαζικότατη αυτή η συμμετοχή, αυτή η ανταπόκριση που μας περιγράφεται στο πρόσφατο συνέδριο. Σας θυμίζω, το βλέπετε και από τον τίτλο, φίλοι τηλεθεατές. Μιλάμε για το 11ο Maritime Conference, συνέδριο ναυτιλίας της εταιρείας Navigator. Θα διοργανώνετε ήδη για 11 συναπτά έτη και φαντάζομαι έχετε σκοπό να συνεχίσετε και να δίνετε όλο ένα και μεγαλύτερη έμφαση στο θέσμα. Αυτό που ήθελα επίσης να πω και να ευχαριστήσω είναι και τη στήριξη και των χορηγών για να γίνει αυτό το συνέδριο. Mm-hmm. Ήταν πραγματικά πολύ μεγάλη σε δύσκολες εποχές. Άρα αυτό δείχνει ότι θέλουμε να στηρίξουμε την ναυτιλία μας, γιατί είναι και κάτι το οποίο θα μας βγει σε καλό. Είναι πυλώνας της ελληνικής οικονομίας. Ήταν πάντα και ελπίζουμε ότι θα συνεχίσει να είναι και για τα χρόνια που έρχονται. Και βέβαια, συγγνώμη που σας διακόπτω, μην ξεχνάμε ότι τον τελευταίο καιρό έχουν αρχίσει και πάρα πολλές ξένες εταιρείες και έρχονται για να εγκαταστήσουν τη βάση τους στην Ελλάδα. Βλέπουμε πολλές εταιρείες να το κάνουν στον χώρο της ναυτιλίας. Αυτό πώς εξηγείται, δεδομένου ότι δεν υπάρχει. Ας μην γελιόμαστε. Η Ελλάδα μπορεί να έχει μεγάλη παράδοση, να πηγαίνει πολύ καλά στον κλάδο της ναυτιλίας, αλλά θεσμικά δεν προσφέρει ένα ασφαλές πλαίσιο. Δεν προσφέρει, αλλά έχουμε 5.000 πλοία σε μια ακτίνα 40 χιλιόμετρων. Πού αλλού γίνεται τόσο αυτό απλά στον κόσμο. Άρα, για σκεφτείτε πόσο καλύτερες τιμές μπορεί να ζητήσει κάποιος, εάν πάει με 5.000 πλοία σε έναν κύκλο 40 χιλιόμετρων. Δεν γίνεται πουθενά στον κόσμο αυτό. Γι' αυτό υπάρχει και τέτοια δυναμική. Mm-hmm. Και γι' αυτό θα λυπηθούμε αν κάποια στιγμή κάποιοι αποφασίζουν να φύγουν από τη χώρα. Γι' αυτό και πιστεύω ότι πρέπει να το παλέψουν να μείνουν. Να σας ρωτήσω τώρα στον λίγο χρόνο που μας απομένει, να μιλήσουμε λίγο και για θέματα που δυστυχώς δεν βρίσκουν πάντα το χρόνο που τους πρέπει στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Μιλώντας για την ναυτιλία, ένα μείζον ζήτημα που το είδαμε και τα τελευταία χρόνια να παίρνει διαστάσεις και σε επίπεδο επικαιρότητας, γιατί προσέφερε και θέαμα ιδιαίτερο, είναι η πειρατεία. Η πειρατεία που επηρεάζει και τα δικά μας πλοία πάρα πολύ και ήταν και από τα θέματα που ετέθησαν επιτάπητο στο πρόσφατο συνεδριό σας. Είχαμε την μεγάλη τιμή και χαρά να έχουμε για πρώτη φορά στην Ελλάδα, λόγω του συνεδρίου της Navigator, τον κύριο Ποτέγκαλ Μουκούνταν. Είναι ο Director του International Maritime Bureau. Και του Διεθνούς Γραφείου Ναυτιλίας. Του Διεθνούς Γραφείου Ναυτιλίας, συγγνώμη. Ήταν η πρώτη φορά που ήρθε στην Ελλάδα. Ήταν απίστευτο το πόσο μας τόνισε ότι θέλει την επαφή με την Ελλάδα και το τι πιστεύουμε για όλα αυτά που γίνονται. Η πειρατεία δυστυχώς έχει μεταφερθεί. Την ξέραμε όλοι στη Σομαλία. Και δυστυχώς έχει μεταφερθεί και στην Νιγηρία. Και έχει αλλάξει και ποιοτικά, μου λέγατε. Έχει αλλάξει, ναι. Διότι στη Σομαλία ζητάγαν βασικά λίτρα. Και μετά το πλοίο ήταν ελεύθερο. Στη Νιγηρία πηγαίνουν για το φορτίο. Κλέβουν το φορτίο. Και αυτό είναι πολύ σοβαρό. Είδατε ότι υπάρχουν ζυμώσεις για ένα νέο πλαίσιο αντιμετώπισης του προβλήματος. Είχαμε δει ότι όταν ξεκίνησε αυτή η ιστορία, υπήρξε διεθνές ενδιαφέρον και η ειδική δύναμη που περιπολούσε εκεί στα στενά του Άντεν, στην ευρύτερη περιοχή όπου είχαμε αλλεπάλληλα κρούσματα. Βλέπετε να γίνονται κινήσεις τώρα για την αντιμετώπιση και του προβλήματος αυτού? Γίνονται πολλές όλα αυτά τα χρόνια. Mm-hmm. Εγώ θεωρώ ότι ένας από τους λόγους που ξεκίνησε η πειρατεία ήταν λόγω των πολλών κερδών τα προηγούμενα χρόνια. Mm-hmm. Και τώρα ο λόγος που ίσως πηγαίνουμε για το φορτίο είναι ότι δεν υπάρχει ρευστότητα. Σωστά. Για να πάρουν τα λίτρα. Γίνονται πάρα πολλές κινήσεις και σε διεθνές επίπεδο. Είστε αισιόδοξοι? Θα είναι πολύ ρυψοκίνδυνο να το πω, αλλά νομίζω ότι κάποια στιγμή, επειδή σίγουρα πίσω από την πειρατεία δεν νομίζω ότι κρύβονται τα 16 χρόνων παιδιά της Σομαλίας που βλέπουμε σε όλα τα βίντεο. Αυτό είναι σαφές. Φυσικά και δεν θα τοποθετηθώ το ποιος είναι, διότι δεν γνωρίζω. Μακάρι αν το γνωρίζαμε θα το αντιμετωπίζαμε. Νομίζω όμως ότι επειδή το γνωρίζουν και πολλοί άλλοι και πια τους ανησυχεί ιδιαιτέρως γιατί έχουν σπαταληθεί πάρα πολλά χρήματα σε αυτό, γιατί κανείς δεν μπορεί να πιστέψει ότι όλα αυτά τα χρήματα πηγαίνουν στη Σομαλία. Αφού η Σομαλία δεν μπορεί. Δεν έχει, ναι, αυτή ναι, τη στιγμή δεν δείχνει το. Νομίζω ότι θα τελειώσει κάποια στιγμή. Νομίζω ότι στα επόμενα 2 χρόνια, 1 με 2 χρόνια, θα δούμε μείωση των κρουσμάτων που ήδη βλέπουμε. Ας ελπίσουμε βέβαια μέχρι τότε να μην υπάρξει κανένα κακό ατύχημα. Ναι, σωστά.
Και επίσης, ας ελπίσουμε ότι θα υπάρξουν εντωμεταξύ σημαντικές πρωτοβουλίες πέραν της εξαιρετικής δικής σας σειράς συνεδρίων της εταιρείας Navigator. Θα υπάρξουν αντίστοιχες πρωτοβουλίες και από την κεντρική διοίκηση και από τους αρμόδιους πολιτικούς προϊσταμένους του τομέα. Θέλω πολύ να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας εδώ σήμερα.